Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Ανδρέας Παπανδρέου. Βρισκόμαστε εδώ για να σας περιγράψουμε μια αναμέτρηση για το πρόθυμα Evolution, για το μπασκετάκι. Οι ομάδες μας είναι οι Hurricanes, που έχουν αντίπαλο τους τα ελληνικά πετρέλαια, τα ΕΛΠΕ, και στην πρώτη κατοχή είναι τα ΕΛΠΕ, ήταν στην πρώτη κατοχή, οι οποίοι παίζουν και ζώνη. Οι Hurricanes στην πρώτη ενέργεια της αναμέτρησης και θα σκοράρει Καρσιακάλης, από ό,τι είδαμε. Από τους Hurricanes με συγχωρείτε, ήταν δικό μου το λάθος. Ο Ιωαννίδης σκόραρε. Τώρα δεν κάνω τρέλα με ένα τυχερό σουτ, θα λέγαμε, από τον Γιαννίμπα. Ισοφάρισαν σε 2-2. Hurricanes. Εδώ θα μπλεχτεί, νομίζω θα κάνει βήματα, ναι. Και εδώ ήταν καλή άμυνα από τους ΕΛΠΕ. Μπλέχτηκε και ο μακρύς στις αμυντικές τους δαγκάνες και έκανε το λάθος. Ράκος κρατάει την μπάλα, θα κάνει τη διείσδυση, θα βγάλει έξω την μπάλα. Τον διακουμί, ωραία πάσα. Αλλά θα το κείτε εδώ που έχουν, λέει, θεωρητικά ήθελε ο Καρσιακάλης, ωραία επίθεση από τους θετικά αντιπεδούχους, οι οποίοι είναι πάντα στη ζώνη. Τελείωμα εδώ από τον Ιωάννη Γιάννη, να κάνει καλά το τελείωμα μας. Οι ΕΛΠΕ θα κάνουν νέο λάθος. Τώρα ηρεμή κάπου το παιχνίδι των Hurricanes. Ωραίο το σουτ, ωραία η ενέργεια από τον Βλάχο, ήταν καλά. Από τον Βλάχο ήταν το χαμένο καλάθι. Σουτιά 3 και η μπάλα θα σταθεί, θα κολλήσει, θα λέγαμε, στο καλάθι των Hurricanes. Ο Ιωαννίδης νομίζω έκανε το σουτ, το οποίο δεν βρήκε κάποιο στόχο. Στην τέταρτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα Evolution στο μπασκετάκι. Και για λογαριασμό του Hurricanes κατεβάζει την μπάλα ο Περσίτσας. Και αντίθετα από τον ίδιο παίχτη, άστοχο. Rebound από τον Γιαννίπα. Δεν θα καταφέρει και να κάνει κάτι ο Καλαρίδης, όμως θα κρατήσει την κατοχή για την ομάδα του. Την επαναφορά ωραία επαναφορά. Θα χάσουμε την εύκολα καλύτερα. Ο Γιαννίμπας πολύ ωραία κομπινά από τα ελληνικά πετρέλαια. Εδώ νομίζω ο Ιωαννίδης θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Thank you.
δύο και για τις δύο ομάδες. Ωραία εδώ, χορεύει ο Χαρικέιν, ο Ιωαννίδης θα είναι να παλαιώνει το καλάθι. Ο Θεάκος θα βάλει το φούτι στη γωνία για τον Διακομή, ο οποίος θα αστοχίσει. Πάλι ο Ιωαννίδης θα πάρει την μπάλα, θα παίξει, θα αστοχίσει ξανά. Πολύ άσχημο ο Ιωαννίδης. Πάει τουλάχιστον τέσσερις και τέσσερις θέσεις της ομάδας του. Όμως καλά δεν έχει πετύχει. Και έχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. Στρέφουμε ξανά στο παιχνίδι μας. Με τα ελπίνα με την επίθεση. Αγγίνησε εδώ το λάθος. Στην ο λάθος, το λέγαμε από τα ελπέ. Από τους ελπέ μάλλον, αν θέλετε. Έκανε μια λόμπα το Περτίτσας για τον Βλάχο. Περτίτσας πάει στην baseline, θα βγάλει έξω για τρεις, άστοχο. Πάμε ο λάθος από τα ελπέ, οι οποίοι θα αστοχίσουν. Πολύ αναφόρος, πάρα πολύ αναφόρος εδώ το σημείο του παιχνιδιού. Εδώ οι Χαρικαίνες θα πετύχουν το καλάθι με τον Κιρτή. Και ένα πίσω σαβή για τους Χαρικαίνες. Του διαδρύς προπομένο. Έχω τον Διακομή. Για το τέλος της πρώτης περίοδου 2-4 για το Hurricane. Δεν βλέπουμε, δεν έχουμε πολλά καλάθια μέχρι στιγμή. Ωραία πάση. Αστόχησε όμως ο Κιρτής στο Βλάχο, μάλλον στο Λεϊά. Στο διατρής μέσα. Με ταμπλό παρακαλώ από τον Γιάννιμπα. Πέντε τέσσερα. Θα λυπέ κάνουμε την μήνυα ανατροπή. Και εδώ θα πάρει την μπάλα. Σωστά ο Κιρτής στη ρακέτα και θα τελειώσει η πάση. 5-6. Έργο αυτή τη φορά από τον Διακομή.
Τώρα είναι στην, είναι στην επίθεση. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ του Καλαρίδη, αν τα καλά. Θα κερδίσει η δικαιωμαγιά, δύο πολλές. Οι οποίοι διαδίνουν ένα πολύ, πολύ σκληρό προβάδισμα σε αυτήν την πρώτη περίοδο. 2 λεπτά για την νίκη της πρώτης περίοδου. Τα άρχο το μάτι τώρα. Καραθάνο θα σκοτεί στην πρώτη προσπάθεια, θα πάρει το δικό rebound και τελειώνει τη φάση. 6-10. Σκέφτεται. Σιάκο, θα γίνει ωραία η μπάλα, ο Σεκέρι, Σέρμπολ. Rebound από τον Καλαρίδη. Νομίζω έχει λήξει ο χρόνος, ναι, αυτό λένε οι ηγέτες. Λοιπόν, για τους Αργίνους οι οποίοι χτίζουν ένα έτσι μικρό momentum. Θα δούμε τώρα πώς θα διαρκέσει αυτό. Λατίφης για τον Καραθάνο. Νομίζω να κάνει βήματα εδώ. Ναι, σφυρίζονται. Έχασε την ισορροπία του. Ελπαίνε τώρα στην επίθεση. Ο
οποία θα πετύχουν και άλλους πόντους αυτή την περίοδο. Θεάκος, Καλαρίδη. Χάσει την μπάλα. Ναι, θα κάνω κλέψη με Harry Kane. Ωραία που πάτε εδώ. Από τον Λατίφη. Και ήταν η τελευταία επιλογή από την πρώτη περίοδο. 6-13 είναι το σκορ. Για να δούμε τι θα κάνουμε με Harry Kane. Κρατάει, περνάει. Αυτό είναι το σκορ. Harry Kane 6-13 στην πρώτη περίοδο. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ξεκίνησε πάλι η αναμέτρηση. Με τους Ελπίνα να είναι στην επίθεση. Γιάννη Παχώρα στην μπάλα. Χέρι για τρεις. Λατίφη τώρα θα ψάξει το κουμπί. Πάλι για νύπα είναι στο μάτο για το κρυφέ. Ακόμα δεν έχουν ανοίξει το σκορ, όπως και οι Harry Kane σε αυτή την περίοδο. Ψάχνουν ελεύθερο παίχτη. Ωραία πάσα του Κεφί, όμως θα γίνει το λάθος. Πετσχέρι. Κάνει λάθος, Καραθάνος θα κλέψει. Λατίφη. Αυτό θα το lay up. Κεφί νομίζω. Δεν έχει πια ακόμα γκολ σε αυτή την περίοδο. Κάποιες επιλογές και από τις δύο ομάδες. Άρα θα είναι να καθαρίσει το rebound. Και φάουλ. Ναι, το μετράνε οι διαιτητές. Θα έχουν το καλάθι σε αυτό το δεκάλεπτο. Και τα time out έχουμε για τις δύο ομάδες, με τους κορνάνες στο 6-15 για τους Harry Kane. Το παιχνίδι μας ξεκινάει πάλι. Στην συμπληρωματική βολή. Το έχουν ξανά οι Ελβέοι, οι οποίοι δεν λοιπόν σκοράρουν. Yeah.
Ωραία δομημένη επίθεση από τους Βελπέο, όμως αστόχησα. Συνδυασμό η Χάρι Κέιν. Και τελικά θα πάρει το αρχηγικό ριμπάουν από το νομίζω ξανοτελείωμα από τον Κασελάκη. 6-17 το σκορ. Ο κερδής, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα μέχρι τώρα, 6-10 από το σκορ. Και έχουμε το 6-20. Από τη για 4 λεπτά η ΕΛΠΕ. Και τώρα είναι όμως το λάθος και ξανά θα έρθει η ΕΛΠΕ. Ο οποίος θα κερδίσει νέο σετ βολών. Το
Λαποθόρνη Χαρικέιν στον Βασελάκη. Εκείνος όμως θα κάνει λάθος με την βοήθεια και του Ιωαννίδη. Θετικό rebound από τον Σκοτσιέρη, ποιος κερδίζει το φάουλ. 10-20 είναι το σκορ. Για τους τυπικά γηπεδούχους. Θα του κάνει η μπάλα το χατήρι του Βασιλιάδη του Νίκου, ποιος πέτυχε το καλάθι. Ωραία εδώ εκτέλεση. Τρία 22 το σκορ. Ιωαννίδης πέρασε και θα κερδίσει το φάουλ. Για δύο άνθρωπος. Ωραία πέρασε, ωραία τελευταία για κουμής. 15-22. Πάλι το οποίο καταλογίστηκε στον Καραθάνο. Thank you.
για 3. Αστοχή αυτή τη φορά, παραμένει το 15. Καλά, δείτε τους φαινομενικά που θα έχουν εύκολο καλάτι. Μέσα ξανά για 3, εύκοχος. 15-28. Θεάκος, ψάχνει τον Καλαρίδη. Θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ. Αναλύσε στη δεύτερη. Ιωαννίδης παίρνει την ευθύνη, άσκοπος. Τελευταία επίδευση για τους αυτούς στο πρώτο μήχρονο, 16-28 το σκορ, για να δούμε αν θα το κεφαλαιοποιήσουμε την επίδευση τους, θα φανθεί το σκορ. Μια άρα αλλαγές για τους Hurricanes. Ο Καλαρίδης θα τελειώσει η φάση, θα κάνει το 18-28. Και σίγουρα παρακολουθούμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Επιστρέψαμε ξανά για το δεύτερο μήχρονο της αναμέτρησης για την κατηγορία Evolution στο μπασκετάκι. Hurricanes εναντίον των ΕΛΠΕ. Hurricanes είναι μπροστά με 18-28. Για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο και πιο καθοριστικό ημίχρονο. Το Λατίφι είναι το κουμάντο. Λάθος, θα κάνει μια ωραία προσπάθεια σε αυτή τη δεύτερη. Η κατάληξη στην ομάδα του. Για αυτό το τραυματισμό παίχτη έχουμε. Για να δούμε. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και δεν μπορώ να δω ποιος είναι. Όμως είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι κάτι το σοβαρό και εντός λίγων λεπτών θα συνεχιστεί το παιχνίδι μας. Λάθος, το αριστερό, αστοχή.
άγιος παίχτης. Κύρτης, Βλάχος, Περσίτσας, για τρεις, Αρχοχός. Ο Κοπίδης Αντώνης έκανε μια πολύ φιλόδοξη ενέργεια. Ατομική ενέργεια από τον Λατίφη. Πολύ όμορφη η ενέργεια, 18-30. Γέρι, Λαζα. Καλαρίζει, με συγχωρείτε, Λαζαρίζει για να πω. 20-30, πολύ όμορφη η επίθεση. Σελπέ. Καλαρίδης θα αποφύγει τα βήματα. Ωραίο καλάθι με τη Ριβέρ στο 2-30. Κάμερα, όμως συνεχίζουμε, όλα καλά. Ο
Σπίτσης. Το έλβολο ουσιαστικά από τον Αγιάκο, πήρε το επιθετικό rebound σε 2-3-4. Αντώνης, μόνο στη γωνία για τρεις, το σκέφτηκε. Αυτό έτσι όμως πήρε το θετικό, ο Θεάκος. Και έχουμε μας, σιγά σιγά η ΕΛΠΕ ροκανίζει με τη διαφορά, η οποία έχει φτάσει και στο μείον 11 για αυτούς. Ωραίο σταμάτημα από τον Περτίτσα, ωραίο καλάθι, 28-36. 5 λεπτά για την λήξη της τελευταίου περίοδου. Στον Σπετσιέρι αν ήταν καλά. Λάχος, το πείτε, κλείστηκε. Ωραία πάσα από τον κερδί στον Λάχο, αυτός το εκεί. Πήρε το εξαιρετικό rebound. Δέπεται και το καλάθι όμως και σε δύο βολές. Άνθρωπος στην πρώτη βολή. Για μην έχει και η δεύτερη. Καλαρίδης, Γιακουμή, το φλόουτερ, κακή ενέργεια. Και ο Κιρδής θα κερδίσει το φάουλ και ένα νέο σετ βολών.
28-38 και time out. Είναι πίσω με 10 ποντούς. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι μας. Η ΕΛΠΕ είναι πίσω με 10 πόντους, 28-38, με 4 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Θεάκος τώρα παίρνει διπλό σκριν. Διακουμής. Άρα λίγο να γίνει το λάθος. Καλία μου να πω στον Ταμιολάκη. Καραθάνος, Ταμιολάκη, Σιωαννίδης για τρεις. Σαρκοφό. Χέρι, πήρε τον μπάου για το φάουλ. Καλαρίδη, πήρε την πάλι στο ποσίδελο, όμως αστόχησε. Χέρι όμως το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Thank you.
πρέπει να έχουμε τραυματισμό ενός παίχτη των Hurricanes του Πανιολάκη. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Δυστυχώς ο Ταμιολάκης δεν θα προηγηθεί να γίνει το παιχνίδι, καθώς πρέπει να γύρισε αρκετά τον αστράγαλό του, τον αριστερό αστράγαλο. Και έτσι χάλασε κάπως το καλό κλίμα της αναμέτρησης. Προκοπίδης τώρα, μόνος του, αστοχή. Ο Αντώνης ο Προκοπίδης. Άμα έχω και πια καλά πια η ΕΛΠΕ, δεν βλέπω πως μπορεί να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Στο γόνατο χτύψε μάλλον ο Ταμιολάκης που είδαμε. Καραθάνος φέρμπολ. Καλάθι. Θα εκτελήσω όμως δύο βολές. Αλλά δείτε σας πως την πρώτη βολή. Της επίθεσης των Hurricanes, όμως κάνουν λάθος και ο Προκοπίδης, ο Νίκος, θα εκτελέσει με τη σειρά του δύο βολές με σκοπό να μειώσει το σκορ. Με τη σειρά του. Άσου στη δεύτερη βολή. Κατοχή παραμένει για τους ΕΛΠΕ. Και time out τώρα για τους ΕΛΠΕ με σκοπό να σχεδιάσουν την τελευταία επίθεση για την τρίτη περίοδο. Στα 10 για τη λήξη του δεκαλέπτου για να δούμε τι σχεδίασαν οι ΕΛΠΕ και αν θα τους βγει κάτι. Γιακουμή έκανε δύο τρίπλες παραπάνω, δεν είχε πολύ νόημα, δεν προλάβει να εκτελέσει καν. 29-40 είναι το σκορ.
μετά από 30 λεπτά για το παιχνίδι μας. Για να δούμε αν θα γίνει η ανατροπή ή αν οι Harry Canes θα δικαιολογήσουν και τον τίτλο του φαβορί. Μάλλον του outsider, καθώς οι Harry Canes δεν έχουν νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα της Evolution κατηγορίας. Με τι συγκινήσεις θα υπάρχουν και σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν φυσικά θέματα οι ΕΛΠΕ να γυρίσουν την τάραση κατάσταση. Για να δούμε. Ελεύθερος, τον αφήσαν επιδεικτικά τον Γιαννίμα. Τον Γιαννίμα με συγχωρείτε όμως, αυτό σας το έχισε. Θα γίνει το λάθος. Για την ώρα η Harry Canes, παιχτήτως για 3. Στοχός. Ο
πολλά τα επιθετικά rebound για τους Hurricanes, πολλές όμως και οι άστοχες επιθέσεις. Προκοφίδης, Αντώνης, και εδώ θα κερδίσει το φάουλο Γιαννίμπας από τον Λατίφη και θα έχει το δικαίωμα για δύο. Και το τέλος. Πολύ κακή πάσα από τον Βλάχο. Όμως η κατοχή παραμένει για την ομάδα του. Κουτίς τελειώνει τη φάση, άλλη μια φάση, 30-43. Εκκλήση για την ομάδα του Χαρικής Τικετής. Ο Προκοπέδης στον Καλαρίδη, όμως εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Ο Λατίφης και για κάτι συγκεκριμένο ο Γιαννίμπας δεν κατάφερε να τον αποσιώσει σε κάτι αυτό για την ομάδα του. Μένα τα χέρια του, ο Καρτιακάλης και διευθύνης θα κερδίσει το φάουλ. Με περίπου 5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Δεν νομίζω να γυρίσει κάτι, ελπίζονται κουρασμένοι και πνευματικά και σωματικά. Ο
Λαρίδης έχασε την μπάλα. Κακή πάσα από τον Βλάχο από τον Ιωαννίδη, λάθος για τους Hurricanes, οι οποίοι βέβαια δεν θα στεναχωρηθούν σε μεγάλο βαθμό. Πολλά τα φάουλ, πάρα πολλά τα φάουλ σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης και δεν μπορώ να καταλάβω και τον λόγο. Σε μάτς 16 πόντων, μάλλον έχουν κουραστεί και οι δύο ομάδες. Λάθος κανά από τους Ελπέ. Ο Βολές είναι νομίζω τώρα για τους ΕΛΠΕ με τον Προκοπίδη Νίκο. Συνεχίζει το ρεσιτάλ αυτοχών σουτ. (Συσχελίδι) 34-46. Κάνα μικρό σερί 4-0 για τους ΕΛΠΕ. Δεν έγιναν βήματα, ναι, αυτό είναι. Τέσσερα λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Βήματα και από τον Κιντή, ο οποίος προς τιμή του το παραδέχεται. Προσγειωθεί το έδαφος, έκανε το 36-46. Και έχουμε αλλαγή, όχι time out. Πως έκανε φάουλ, καθαρότατο μάλιστα. Το τελευταίο ομαδικό που είχαν οι ΕΛΠΕ. Για τρεις, τη λήξη του
Προκοπίδης για 3. Στον πρώτο χρόνο ανέμπαινε, θα άλλαζε αρκετά η φίτσα αναμέτρησης. Όμως τώρα το συνδέκα για τους Hurricanes τους προσθέτει μια αλφα ασφάλεια με 2.40 για τη λήξη. Και εδώ έκανε το φάουλ ο Προκοπίδης στον Αντώνη, στον Λατίφη. Νομίζω ότι το άσχημο τρίποντο του Νίκου Προκοπίδη και το εύκολο φαινομενικά λέει η ΑΠ, αν είχαν ευτυχή κατάληξη για τους ΕΛΠΕ, τώρα το μάτς θα ήταν στις 5 πόντους και θα παίζονταν στα ίσα. Βλάχος τώρα, θα παίξει ένα σενάριο ενός, θα περάσει, θα αστοχίσει με τη σειρά του. Από την τρύπα της Βελόνας, Λατίφης αστόχησε. Ο Ιαννίδης πήρε το επιθετικό rebound, μακρύς. Στο Λατίφης έτσι ένα ωραίο floater, ουσιαστικά κλειδώνει τη νίκη για τους Hurricanes, την πρώτη νίκη της τρέχουσας σεζόν, 36-48. Με 93 δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Χέρι, σουτάκι από τα 6 μέτρα, εύστοχο, 38-48. Πάρει για 3, από την πίεση του χρόνου, αστόχησε. Θεάκος νομίζω έκανε εντελώς λάθος ενέργεια, Βλάχος, μακρύς, κρατάει την μπάλα και πολύ σωστά. Δεν βιάζεται, 35 δευτερόλεπτα μένω έτσι κι αλλιώς για το παιχνίδι. Ο Λατίφης νομίζω το βιάστηκε χωρίς λόγο. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία επίθεση για το παιχνίδι μας, φαντάζομαι. Δεν θα κάνω άλλη επίθεση, νομίζω, η Hurricanes. 38-48. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης για την τέταρτη αγωνιστική κατηγορία Evolution. Οι Hurricanes θα πιάσουν στη βαθμολογία τους ΕΛΠΕ με ρεκόρ 1-4. Αυτά από εμάς, από το γήπεδο Ανδρέας του Πανδρέου στο Περιστέρι. Παρακολουθούμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με τη καλύτερη ομάδα να κερδίζει.